χρειάζεται μια ευρύτατη και λαϊκή συνένεση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απαρτίζεται από δυνάμεις που έχουν και την κοινωνική πλειοψηφία. Δεν αρκεί να έχεις την πλειοψηφία των εδρών. Ναι. Χρειάζεται και μια κοινωνική πλειοψηφία. Και αν πραγματικά δεν φτάσουμε να έχουμε αυτοδύναμα αυτόν τον αριθμό που απαιτείται για να φτιάξουμε μια κυβέρνηση, νομίζω ότι θα πρέπει να διερευνήσουμε, να βρούμε τις δυνάμεις, να συνεννοηθούμε με δυνάμεις οι οποίες θα απαρτίζουν το 50-55% του ελληνικού λαού, ακριβώς για να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί δεν θα μπορέσουμε ένα πρόγραμμα που είναι δύσκολο, που θέλει βαθιές αλλαγές και τομές στο δημόσιο τομέα και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, που θέλει να πατάξει τις γραφειοκρατίες και θα βρεθεί αντιμέτωπος με μικροσυμφέροντα που, στα οποία εκφράζεται και η αριστερά, δεν θα και μπορέσει. Με υποψήματα μισθών και συντάξεων. Σας είπα ότι με άλλα κοψήματα και άλλες περικοπές δεν πάει μπροστά. Κύριε Βαρβιτσιώτη, μιλάτε για 18 δις στη δημόσια σπατάλη, όταν 3,5 δις ουσιαστικά είναι η λειτουργία. 55 υπουργούς με 100 συμβούλους ο καθένας κρατάτε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Διπλά αεροπλάνα πετούσαν για να πάει ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Βενιζέλος, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε μαζί. Είναι η πλήρης διάλυση του ελληνικού κράτους από την πενταετία του κυρίου Καραμαλή, και για την οποία πείτε μας λοιπόν τι ανορθώσατε. 20.000 σελίδες νέας φορολογικής νομοθεσίας εκδώσατε τα τελευταία δύο χρόνια. Και τι μας καλείτε? Όλο προσκλήσεις κάνετε, αλλά δεν κάνετε επί της ουσίας τίποτα. Δύο χρόνια δεν κάνατε καμία διαρθρωτική αλλαγή. Και εσείς λοιπόν, απλά δεν μπορούσατε να. Μία τελευταία κουβέντα από τον καθένα σας, διότι πρέπει να κλείσουμε. Εγώ να ρωτήσω τον κύριο Βαρβιτσιώτη, μια και είπατε το όνομα και ένα κοπούλου. Αν μας Καραμαλή την περιμένατε λίγο πιο θερμή χθες. Έχει να μιλήσει 2,5 χρόνια. Δεν είπε ούτε για αυτοδυναμία, είπε. Ούτε για πανελληνικές εκλογές, είπε. Στήριξε βέβαια Σωμαρά. Περιμένετε κάτι περισσότερο, κύριο Βαρβιτσιώτη? Εγώ κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Κώστας Καραμαλής μίλησε ξεκάθαρα για το δίλημα. Ο Κώστας Καραμαλής είναι ο μόνος πολιτικός που είχε πει απόλυτα την αλήθεια, ότι έρχονται δύσκολα χρόνια. Και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Η κυρία Γιαννακοπούλου έλεγε τότε, και εδώ στο Μέγκα, ότι. Δεν λέγατε τα λεφτά υπάρχουν τώρα. Μην ακολουθείτε τους αρχηγούς σας σε αυτά που λένε. Είναι επικίνδυνοι πολλές φορές. Και ο Παπανδρέου ήταν επικίνδυνος άνθρωπος και για τη χώρα και για εσάς τους ίδιους. Από μια ισχυρή κυβέρνηση σας κατέληξε να είσαστε κόμμα του 10% μέσα σε δύο χρόνια. Το λεφτά υπάρχουν. Ήταν η μεγάλη φούσκα όλων των εποχών σαν το χρηματιστήριο. Μια κουβέντα. Λοιπόν, κύριε Μπαλάφα. Μισή κουβέντα. Επειδή λέχθηκε προηγούμενα